Περνάμε στο δεύτερο μέρος της αθλητικής εκπομπής. Γιώργο. Λοιπόν, Τάσο, λέγαμε πριν για τους ποδοσφαιριστές, για το σεβασμό κτλ. Αυτές οι 2-3 πρώτες μέρες τώρα που είσαι στην Κέρκυρα και πλέον δεν πας στον Πλάτραφο ή στα Γαζάτικα, γύρω στον Πλάτραφο, αλλά υποχρεώσεις σου είναι να πας τη τηλεφόρα Αλεξάνδρου κάθε πρωί στο νέο σου γραφείο. Να κάνουμε και ποδαρικό και εκεί. Λοιπόν, και θέλω να μου πεις πώς είναι οι πρώτες μέρες του Τάσου Βενέτη ως τεχνικού διευθυντή στην ομάδα Κέρκυρας. Εντάξει, το να είσαι τεχνικός διευθυντής σε μια ομάδα είναι πολύ δύσκολο γιατί όλα πέφτουν πάνω σου. Η λογική είναι αυτή. Να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος τι σημαίνει τεχνικός διευθυντής. Γιατί μπορεί κάποιες φορές να πέφτουν και όλα τα βέλη πάνω σου. Γιατί λέγεται και ακούγεται ότι ο τεχνικός διευθυντής είναι και αυτός που παίρνει και αποφάσεις όσον αφορά μεταγραφικούς στόχους και κάνει τις μεταγραφές. Να το διευκρινίσουμε δηλαδή αυτό, τι ακριβώς είναι ο τεχνικός διευθυντής. Βέβαια, εντάξει, έτσι είναι όπως λες, αλλά πάντα σε συνεργασία. Δεν είναι ακριβώς. Ο τεχνικός διευθυντής μαζί με τον προπονητή αποφασίζουν και με τον πρόεδρο. Εννοείται γιατί ο πρόεδρος είναι αυτός που, βάζει τα χρήματά του στην ομάδα και επενδύει στην ομάδα. Αποφασίζουν για παίχτες, ποιοι παίχτες θα μείνουν στην ομάδα, ποιοι παίχτες ενδεχομένως να φύγουν ιδανικοί, τι θέση χρειαζόμαστε για να, να έρθουν στην ομάδα, να κοιτάξουν παίχτες μέσω είτε από κοντά, μέσω scouting, είτε από κοντά, είτε από το ίντερνετ να δούνε παίχτες. Εντάξει, είναι... Να απειλεί τα προβλήματα των ποδοσφαιριστών. Ακριβώς, έχεις να κάνεις με όλους τους ποδοσφαιριστές που έχεις να κάνεις με 25-30 ποδοσφαιριστές που έχουν προβλήματα οι ποδοσφαιριστές. Μην ξεχνάμε ότι ο ποδοσφαιριστής είναι ο πρωταγωνιστής. Είναι ο πρωταγωνιστής και πρέπει. Και να τα μεταφέρει. Ακριβώς. Ο γενικός αρχηγός έχει. Και η δουλειά του γενικού αρχηγού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να. Γιατί έχει και αυτός πάρα πολλά στο κεφάλι του. Να βρει σπίτια στους καινούριους ποδοσφαιριστές, να κλείσει ξενοδοχεία, να τρέξει σε τράπεζες, να οργανώσει αποστολή. Εντάξει, έχει πάρα πολλά πράγματα ο γενικός αρχηγός. Και αυτός βέβαια σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή. Ακριβώς. Η θέση του τεχνικού διευθυντή είναι μια θέση που η ομάδα δεν είχε. Αλλά είναι τόσο οργανωμένο το κομμάτι και από το γενικό αρχηγό και από τα άτομα στα γραφεία, ιδιαίτερα και από την Άντζελα που είναι στα γραφεία. Η Άντζελα θα πάρει σύνταξη από εκεί. Η Άντζελα έχει πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, δηλαδή η Άντζελα ξέρει τα πάντα, είναι τα πάντα στην ομάδα. Ο Αλέκος είναι γενικός αρχηγός που είναι πάρα πολύ οργανωτικός. Και χρόνια στην ομάδα. Και χρόνια στην ομάδα και πλέον. Έχει την εμπειρία. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή και πηγαίνω σε ένα γραφείο το οποίο. Σχεδόν σε πολλά θέματα είναι πολύ οργανωμένο. Και βέβαια πρέπει να πει κάτι άλλο. Ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να έχει και πολύ καλές δημόσιες σχέσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, η θέση του τεχνικού διευθυντή είναι τώρα, το βασικό, όλη μέρα στο τηλέφωνο. Ναι. Το βασικό όμως. Γιατί ο τεχνικός διευθυντής έχει και ευθύνη, όπως είπαμε και πριν. Τι σχέση μπορεί να έχει ένας τεχνικός διευθυντής με αυτό το περιβόητο που λέμε αντζέτη ποδοσφαιριστή. Τους περιβόητους μάνατζερ δηλαδή. Εντάξει, οι μάνατζερ στο ποδόσφαιρο. Είναι το αναγκαίο κακό. Ακριβώς, είναι το αναγκαίο κακό. Εκπροσωπούν τους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να έχεις συνεχή και καθημερινή επαφή με τους μάνατζερ. Σου προτείνουν παίχτες. Ενδεχομένως κάποιοι παίχτες δεν έχουν αποδώσει αυτά που πρέπει και θα πρέπει να αποδεσμευτούν. Οι μάνατζερ είναι το αναγκαίο κακό στο ποδόσφαιρο και εντάξει, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια καλή συνεργασία ανάμεσά μας, είτε για ένα παίχτη που θέλουμε, είτε για ένα παίχτη που πρέπει να αποδεσμευτεί. Θα πρέπει να είναι, βεβαίως να είναι και με τον παίχτη, αλλά θα πρέπει να είναι και με την ομάδα, γιατί η ομάδα πληρώνει τους παίχτες. Ακριβώς. Τάσο, είπες μια λέξη και θέλω να βιαστώ από αυτήν. Να αποδεσμευτούν ποδοσφαιριστές. Μια λέξη την οποία εσύ δεν την γνώριζες, μάλλον την γνώριζες, αλλά δεν την είχες βιώσει. Δεν σου είχε τύχει και σχεδόν ποτέ. Αλλά είσαι υποχρεωμένος να το μεταφέρεις εσύ πλέον ως τεχνικός διευθυντής στους μέχρι πρώτην συμπαίκτες σου. Αν υπάρχει στη λίστα να φύγουν παίκτες, βέβαια, έτσι. Δύσκολο. Αυτό για σένα. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Εννοείται είναι δύσκολο γιατί κομμάτι. Με κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήσουν στα ίδια αποδυτήρια, ήσουν στο ίδιο ξενοδοχείο στις αποστολές, συναντιόσαστε κάθε μέρα. Να το φωνάξεις πλέον στο γραφείο σου
και να του πεις ότι δεν είσαι στα πλάνα του προπονητή, εγώ πάντως δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου. Σίγουρα. Σίγουρα. είναι μια πολύ δύσκολη θέση. Δύσκολη γιατί, θέση, αλλά είναι και ο ρόλος του ποδοσφαίρου. Ακριβώς. Γιατί με τους περισσότερους, με όλους τους ποδοσφαιριστές, κάναμε πλάκα μέχρι πριν τρεις μέρες, πίναμε καφέ, βγαίναμε μαζί έξω. Ενδεχομένως είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση μου. Αλλά το πρώτο πράγμα που είπα στα παιδιά είναι. Δεδομένη χρονική στιγμή μιλάμε. Ναι, αλλά το πρώτο πράγμα, επειδή μίλησα στα παιδιά και τους είπα ότι θα έχουν το σεβασμό μου και την εμπιστοσύνη μου, εννοείται, και εννοείται τον απεριόριστο σεβασμό μου, θα πρέπει να καταλάβουν ότι. Τους είπα ότι θα πρέπει γρήγορα να καταλάβουν τον καινούργιο μου ρόλο. Να βρούμε γρήγορα τις καινούργιες μας σχέσεις, να δημιουργήσουμε γρήγορα τις καινούργιες μας σχέσεις μας, να μας πάρει χρόνο και να καταλάβουν ότι πλέον είναι η δουλειά μου αυτό το πράγμα. Οι παλιοί ποδοσφαιριστές πώς σε αντιμετώπισαν, γιατί ξαφνικά βρέθηκες μπροστά τους χωρίς να μπεις στα ποδητήρια να αλλάξεις και να βάλεις ποδοσφαιρικά παπούτσια. Ναι, εντάξει, ήταν απότομο για τα παιδιά. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολύ παλιοί ποδοσφαιριστές. Ναι, υπάρχουν πολύ παλιοί ποδοσφαιριστές. Είμαστε με κάποια παιδιά 5 χρόνια στην ομάδα μαζί. Εγώ πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν πολύ θετικά. Αυτό που εκλαμβάνω και εγώ τα παιδιά είναι ότι τους άρεσε αυτό που έγινε. Επειδή δεν υπήρχε μια τέτοια θέση στην ομάδα και έχουν έναν άνθρωπο δικό τους. Γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι εγώ είμαι άνθρωπος δικός τους. Θα είμαι εκεί για να λύνω τα προβλήματά τους. Επειδή έχω περάσει από ποδοσφαιριστής και είναι πρόσφατο, είναι πολύ πρόσφατο, είναι, δηλαδή ακόμα είναι τρεις μέρες. Ακόμα ναι, δεν τα έχω πάρει. Αυτό είναι αληθεύει, δεν τα έχω πάρει τα από τα ποδητήρια. Να ξέρω ότι επειδή ξέρω πώς νιώθει ο ποδοσφαιριστής, επειδή ήμουν σε αυτά τα ποδητήρια και για μένα ο πρωταγωνιστής είναι ο ποδοσφαιριστής. Βέβαια. Θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές να είναι χαρούμενοι, η δουλειά μου είναι να τους κάνω να νιώθουν χαρούμενοι. Για να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα στους 15 τελικούς που έχουν μείνει. Βέβαια. Αυτό, και επειδή ξέρω ότι το ενωτικό και οικογενειακό κλίμα θα είναι οδηγός μας, αυτή είναι και μια ακόμα δουλειά μου που θα πρέπει να κρατήσω τα αποδυτήρια ενωμένα. Πρέπει να τα φτιάξεις τα αποδυτήρια τόσο. Θεωρώ ότι οι σχέσεις μέσα στην ομάδα είναι καλές. Είναι πολύ μικρές οι διορθώσεις που πρέπει να γίνουν μέσα από διαιτήρια, γιατί η ομάδα έχει πάρα πολύ καλά παιδιά. Να. Χρόνια αυτό. Χρόνια. Κάποια στιγμή να χαλάσουν ισορροπίες. Ακριβώς. Δηλαδή, όλοι οι προπονητές που είχα εδώ πέρα, το πρώτο πράγμα που κοιτούσαν είναι να ρωτούσαν, είναι καλό παιδί. Πέρα από τις. Βέβαια, βέβαια. Ακριβώς. Ρωτούσαν, είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Είναι το Α και το Ω για να έχει καλά από διαιτήρια. Πέρα από ένα παίκτη, μπορεί ένα παίκτη να ήταν πολύ καλύτερο από έναν άλλον, αλλά να μα λέγανε ότι δημιουργήσε προβλήματα. Προτιμούσαμε το λίγο χειρότερο, αλλά αυτόν που θα έμπαινε κατευθείαν μέσα από διαιτήρια. Θα έμπαινε κατευθείαν στο κλίμα τη ομάδα. Και πάμε σε αυτό που ενδιαφέρει το φίλο του κόλπου τη Κέρκυρα. Ποιε θα είναι οι κινήσει τώρα τη ομάδα, Οι κινήσει, λοιπόν. Επειδή όπω ξέρετε και εσεί, είστε καινούριο προπονητή, που το καλό είναι. Φρέσκο κι αυτό. Το καλό είναι ότι έχει περάσει από την ομάδα, ξέρει ποδοσφαιριστές, ξέρει ένα 80% τη ομάδα. Έχουμε μιλήσει με τον προπονητή. Το σωστό είναι ότι θα πρέπει να δει και τα παιδιά που δεν ξέρει. Έχουμε θέσει ένα χρονικό όριο μέχρι την Κυριακή να δει και τα παιδιά που δεν ξέρει. Γι' αυτό κάνουμε και κάποια τεστ, κάποια εργομετρικά τεστ, για να δούμε πού βρίσκεται ο κάθε ποδοσφαιριστής. Και την Κυριακή ο προπονητής θα μας δώσει τις εισηγήσεις του για να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό της ομάδας. Αυτή είναι η περιβόητη έκθεση. Ακριβώς. Που λέμε. Ναι. Ναι, αλλά τις 6 του Γενάρη έχουμε παιχνίδι. Και όχι μόνο αυτό, πάμε στον Πανιόνιο, έρχεται το ΠΑΟΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό, έρχεται ο Πλατανιάς και έχουμε και τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Ναι. Θεωρείς εσύ πλέον, Τάσο, έχοντας την εμπειρία ως ποδοσφαιριστής, αλλά πλέον από άλλο πόστο, ότι η ομάδα έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει τα αποτελέσματα που θέλει σε αυτά τα παιχνίδια, τον πρώτο αγωνιστικό στο δεύτερο? Η ομάδα έχει αποδείξει στον πρώτο γύρο ότι τις δυνατότητες τις έχει. Ναι. Το έχει αποδείξει σε παιχνίδια που θα έπρεπε να έχει κερδίσει ειδικά εδώ μέσα στην Ελλάδα. Απέδειξε ότι ήταν πολύ ανταγωνιστική. Απέδειξε ότι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική και θεωρώ ότι το ρόστερ έχει βάθος. Βεβαίως, θα περιμένουμε τις εισηγήσεις του συγκεκριμένου προπονητή, γιατί ο προπονητής εννοείται και βλέπει καλύτερα από όλους εμάς. Εννοείται ότι είναι 20 χρόνια προπονητής.
μπορεί και παραπάνω. Θα περιμένουμε ακριβώς. Εννοείται πόσο προπονητή. Πολύ καλές πορείες σε ομάδες που είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Το θέμα, Τάσο, γιατί το έζησες κι εσύ, θεωρείς ότι η ομάδα της Κέρκυρας έως τώρα στο πρωτάθλημα πλήρωσε παραπάνω από όσο περιμέναμε όλοι τον τραυματισμό του Τουράμ? Όταν κάνεις το σχεδιασμό σου και ο βασικός σου επιθετικός τραυματίζεται, από ένα πάρα πολύ δύσκολο τραυματισμό που προσπαθεί πάρα πολύ να επανέλθει και δυστυχώς τον κρατάει πάλι πίσω, θεωρώ ότι έχουμε πληρώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την απώλεια του Τουράμ. Δεν μόνο τα γκολ, ήταν και όλη η παρουσία του. Είναι η παρουσία του, ναι. Βέβαια, δεν θέλω να δικήσω το Γιωργάκη και το Μπαμλίδη, γιατί το συγκεκριμένο παιδί μπήκε κατευθείαν στα βαθιά. Και από αγωνιστική απραξία. Και από αγωνιστική απραξία. Και ο οποίος τα έδωσε όλα το παιδί. Και το παιδί έδωσε τα πάντα για την ομάδα. Δημιουργούσε ευκαιρίες, ανοίγε διαδρόμους. Εγώ βάζω αυτό που έκανε τα πάντα στο παιχνίδι. Αν έβαζε και τον γκολ, ίσως θα ήταν στα χέρια της ομάδας. Ακριβώς. Το μόνο που έλειπε από το συγκεκριμένο παιδί και θεωρώ ότι ήταν λόγω του μεγάλου βάρους που έπεσε πάνω στις πλάτες του, θεωρώ ότι ήταν τον γκολ. Ήταν που και έλειπε. Θέμα εγκίνειας, βέβαια. Γιατί ήταν άτυχος πολλές φορές. Ήταν πολύ άτυχος. Δηλαδή, πάνω σχάρι με στο παιχνίδι με την Ξάνθη, με τον Ζίφκοβιτς, όπου εκτελούσε ο Παμπλίδης, άπλωνε χέρι, πόδι, ο Ζίφκοβιτς. Είχε και εγκίνεια πάνω. Εντάξει, σε πολλά παιχνίδια ήταν άτυχος ο Γιώργος. Βεβαίως είναι ένα παιδί που δουλεύει ασταμάτητα στις προπονήσεις. Και θεωρώ ότι θα έρθει και τον γκολ. Η ομάδα πήρε σεντερφόρ. Η ομάδα πήρε σεντερφόρ, ναι, τον Νέστορα Μητίδη. Τον Νέστορα Μητίδη. Τον έμαθα φίλα από την ΑΕΚ Λάρνακας. Από την εκπομπή εδώ. Ναι, ναι, ναι. Γύρισε και ο Γεωργακόπουλος. Γύρισε και ο Κώστας Γεωργακόπουλος που θα δώσει και ο Κώστας βοήθειες. Θεωρώ ότι. Πήρε κεντρικό αμυντικό. Πήρε κεντρικό αμυντικό, ναι, ο οποίος. Ήταν να κλείσει από το καλοκαίρι, αλλά δεν είχε γίνει τότε η μεταγραφή του. Ναι. Το ξέρουμε, το ξέραν οι προπονητές. Το άδειασε στη θέση. δεν πειράζει. Μακάρι να είναι καλός και να. Ακριβώς. Το θέμα είναι η ομάδα να προχωρήσει. Κάποια στιγμή και εγώ θα σταματούσα. Ναι. Το θέμα είναι να βρίσκουμε παίχτες καλούς και καλά παιδιά να έρχονται στην ομάδα. Τρεις μεταγραφές ως τώρα. Υπάρχει προοπτική και για άλλες μεταγραφές? Όπως είπα και πριν, θα περιμένουμε την Κυριακή, την εισήγηση του προπονητή για να δει πού και εάν θέλει, και αν θέλει μεταγραφές. Και αν θα αποχωρήσουν κάποιοι. Ναι, σίγουρα. Και αν θα αποχωρήσουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να πάμε εκεί, γιατί έχει γίνει μεγάλος ντόρος και θέλω την άποψή σου, γιατί φαντάζομαι έχεις κάνει κουβέντα. Τι γίνεται με τον Στέφανο Σιούντι? Τα αθηναϊκά site έχουν βγάλει φορά παρτίδα ότι φεύγει. Όλοι οι Κερκυραίοι ρωτάνε τι γίνεται με τον Σιόντι. Γιατί όπως ήσουν εσύ αγαπητός πολύ ως ποδοσφαιριστής, το ίδιο είναι και ο Σιόντι για την ομάδα της Κέρκυρας και για το νησί γενικά. Τι γίνεται με συγκεκριμένη περίπτωση, πώς βγήκε αυτό προς τα έξω ότι ο Σιόντι θέλει να φύγει από την ομάδα της Κέρκυρας? Ο Στέφανος είναι ένα. Αγνωρίζει, θα μας πει βέβαια. Ο Στέφανος είναι ένα παιδί. Το οποίο έχει. Αυτή είναι το τρίτο πέρασμα από την ομάδα. Ναι. Ο Μπάμπης στο τένις τον είχε φέρει και αυτό, από το Εθνικό Αστέρα, δανεικό. Όπως είπες και εσύ, είναι ένα πάρα πολύ αγαπητό παιδί, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που τα δίνει όλα. Ο Στέφανος θα μείνει στην ομάδα, γιατί έχει συμβόλαιο, δεν θα φύγει. Άσχετα με το συμβόλαιο, είναι το θέμα το ανθρώπινο. Γιατί ήταν και η αποχώρησή του τότε που πέσαμε στα χαρτιά και πήγε στη Βέρεια. Ναι, ακριβώς. Ο Στέφανος είχε ένα δικό του προσωπικό θέμα. Θεωρώ ότι το λύσαμε και θα επανέλθει κανονικά με την ομάδα. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Βέβαια. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που προσφέρει τα πάντα στην ομάδα της Κέρκυρας, και αγωνιστικά και μη αγωνιστικά. Λοιπόν, Τάσο, δεύτερος γύρος όπως είπαμε ξεκινάει. Η ομάδα έχει κάνει ένα μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα πάρθουν αποφάσεις την Κυριακή από τον Εσάκη Τσιόλη και τους συνεργάτες του. Ένας προπονητής, όπως είπες και πριν, που ξέρει πολλούς ποδοσφαιριστές από την ομάδα της Κέρκυρας και θεωρείς ότι αυτό και είναι ένα μπόνους για την ομάδα που ήρθε ο Σάκης ο Τσιόλης αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή στο σύλλογο, από τη στιγμή βέβαια που πάρθηκε απόφαση να φύγει ο Βοσνιάδης? Ναι. Μόνο θετικό βλέπω ότι ήρθε ο κύριος Σιόλης στην ομάδα. Είναι μια προσωπικότητα που τον σέβεσαι σαν προπονητή και σαν άνθρωπο. Είναι ένας προπονητής ο οποίος ψυχολογικά, θεωρώ ότι είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα στο ψυχολογικό κομμάτι. Θεωρώ ότι θα ανεβάσει την ομάδα ψυχολογικά.
Είναι ένας προπονητής που δίνει ψυχολογία στον παίχτη και ήδη αυτό φαίνεται από τις πρώτες μέρες στην ομάδα και στις προπονήσεις. Βασικό στοιχείο αυτό, γιατί έλειπε, μπορώ να πω, για την ομάδα, ναι. Ψυχολογία. Το ψυχολογικό κομμάτι το είχαμε χάσει λίγο. Παίζει και το αποτέλεσμα. Σίγουρα. Όταν έρχονται... Και ο Τσιόλης θα θέλει να αποδείξει πολλά πράγματα. Ναι. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο. Να κάνει κάτι καλό με την Κέρκυρα και να, γιατί όχι, να μείνει στο νησί για καιρό. Όπως εσύ είπες. Ακριβώς. Σαν τον Κέρατε θα γίνεις. Ναι, ο Κέρατε έγινε και ένας πολύ μεγάλος αγώνας προς τιμή του. Φαντάζομαι ότι με το πέρας του χρόνου θα γίνει και για σένα ένα, όπως έχει γίνει ο Γκάλι για τον Γιαννάκη. ηγετική φυσιονομία ο Τάσο Βενέτη στο μάτι της Κέρκυρας, αλλά επειδή μιλήσαμε και για τον Σάκη και τον Τζιόλι, θεωρώ, Βίκη, αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, όχι. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο. Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω. Λοιπόν, με καλέσετε ακόμα μια φορά. Και να βέβαια να έχεις την ίδια επιτυχία που είχες, όπως είχες στην ποδοσφαιρική σου καριέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ένας δύσκολος ρόλος. Έχεις διατελέσει και δίπλα, ως παίκτης βέβαια, σε τεχνικούς διευθυντές. Ελπίζω να πήρες τα θετικά τους μόνο, για να μπορείς να πορευτείς αυτή τη νέα διαδικασία και νέα πρόκληση της καριέρας σου. Να πάνε όλα καλά, να έχεις μια καλή χρονιά με την οικογένειά σου, με υγεία πάνω απ' όλα. Και η ομάδα της Κέρκυρας και του χρόνου στο Σαλόνι. Γιώργο, είναι όλα θέμα χαρακτήρα. Ναι. Και πιστεύω, επειδή ο Τάσος έχει τον καλό χαρακτήρα, θα είναι και καλός τεχνικός διευθυντής. Σωστό. Συμφωνώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Να ευχηθώ και εγώ στον κόσμο καλή χρονιά. Να έχουμε υγεία. Στις οικογένειές μας. Ακριβώς. Να είναι κοντά στην ομάδα. Και τώρα που είναι τα δύσκολα. Και στην ομάδα μας, τώρα που είναι τα δύσκολα, να τη βοηθήσει. Και στην ομάδα μας να πετύχει το στόχο της παραμονής. Ακόμα μια χρονιά στη Super League. Σωστό. Έτσι πρέπει να είναι. Είναι μεγάλη τιμή για το κυρκαϊκό ποδόσφαιρο να έχει ομάδα στην κορυφαία κατηγορία. Και για πολλούς και διάφορους λόγους, έχουμε αναλύσει εδώ με τον δάσκαλό μας τον Βίκη τον Παρκινό. Αλλά εμείς δεν τελειώνουμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε και Σάκη Τσιόλι. Ο νέος προπονητής της ομάδας της Κέρκυρας μίλησε στην εκπομπή μας και στο Corfu TV για την απόφαση που πήρε να έρθει στο νησί το Φεάκο να δουλέψει με την ομάδα της Κέρκυρας για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Και όπως είπε και ο ίδιος, κάτι έχει αφήσει στη μέση, Βίκη. Το πιστεύω εγώ. Εγώ δεν ξέρω, ήμουν φαν του Τσιόλι. Από όταν ήρθε εδώ στην Κέρκυρα, μεσολάβησαν αυτά που μεσολάβησαν. Πιστεύω όμως ότι ό,τι δεν έκανε τη χρονιά εκείνη θα την κάνει τώρα. Ωραία. Πάμε να δούμε Σάκη Τσιόλι. Από εμάς να είστε καλά. Καλό βράδυ, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία και βέβαια να ευχηθούμε σε όλες τις κερκυριακές ομάδες επιτυχίες τον νέο χρόνο. Και βέβαια στην ομάδα μας, στη μεγάλη ομάδα μας που παίζει στη μεγάλη κατηγορία, την παραμονή της στην κατηγορία αυτή. Ωραία. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Γεια σας. Κύριε Τσιόλι, καλώς ήρθατε καταρχήν. Χρόνια πολλά. Αυτές τις ημέρες της Άγιας εδώ που ζούμε όλοι. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά. Εσείς όμως εδώ σε επάρξεις, ξανά προπονητής στην ομάδα της Κέρκυρας και όπως δηλώσατε και στο παρελθόν, κάτι αφήσατε στη μέση. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Θα πούμε βέβαια αυτό που τώρα είναι επίκαιρο. Τα χρόνια πολλά. Με υγεία μέσα στην καινούργια χρονιά. Και βέβαια για τον λόγο που είμαι εδώ, να πούμε ότι μέσα αυτή την καινούργια χρονιά η ομάδα να πάρει τους βαθμούς που θέλει. Έχει τις δυνατότητες, έχει τις προοπτικές και πιστεύω ακράδαντα θα τους πάρουμε τους βαθμούς. Πιστεύω ότι είναι και ο λόγος που ήρθατε. Δηλαδή να πιστεύετε στην ομάδα που υπάρχει, στο ρόστερ, κάποιες προσθήκες θα γίνουν για να μπορέσει να διεκδικήσει το βασικό στόχο που είναι η παραμονή στην κατηγορία. Ναι, είπατε κάτι πριν ότι ξαναήμουνα πάλι εδώ, σε εκείνη την άτυχη χρονιά, την οποία ενώ έχουμε ολοκληρώσει περίπου 2,5 μήνες την προετοιμασία μας και είμαστε έτοιμοι μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέραμε σε ποια κατηγορία θα παίξουμε τελικά. Εντάξει, πρώτες ενδείξεις. Και τέλος πάντων, το σωστό ήταν ότι αγωνιστικά η Κέρκυρα πρέπει να συνεχίσει να παίζει. Ήταν κάτι που είπα και όταν έφυγα, όταν δήλωσα, ότι η ομάδα αν έπρεπε να γίνει, και αν θυμηθήκαν κάτι που υπάρχει μια εγκρεμότητα πριν από χρόνια, θα έπρεπε να γίνει από την αρχή, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα το 1. Να... Και να προσθέσω κάτι, coach, γιατί το είχαμε βιώσει αυτή την προετοιμασία με τα φιλικά παιχνίδια. Ομαδάρα είχατε φτιάξει τότε. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα πραγματικά είχε ένα ωραίο στυλ, είχε γρήγορο παιχνίδι, είχε συνδυαστικό, είχε καλούς παίκτες. Είχαμε τον κόσμο κοντά μας και δημιουργήσαμε κάτι πολύ όμορφο. Και νομίζω ότι εκείνο το πρωτάθλημα ήταν άτυχη Κέρκυρα και γιατί έπεσε, αλλά και γιατί εκείνη τη χρονιά θα μπορούσε ενδεχομένως με εκείνη την ομάδα να κάνει πολλά πράγματα. Και μια
που ήταν ελεύθερος τώρα, δεν προλάβατε ένα παίχτη που τον είχατε τότε στα πλάνα σας, ο 4-4-2, τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Έκλεισε στο Λεβαδιακό λίγο πριν έρθετε εσείς. Δεν πειράζει, ζητήσανε την κατάσταση. Ναι, εντάξει, απλώς αναφέρω ένα παίχτη που ήταν τότε στο Μάρκο. Σωστά. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και καλό ρόστερ. Υπάρχει διάθεση, όπως είδα, αυτές τις 3-4 μέρες από τους παίχτες να επανέλθουμε. Θα πω ότι αδική βαθμολογία την ομάδα. Την έχω δει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, την παρακολούθησα και με πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι σε 3-4 παιχνίδια η ομάδα πραγματικά δικαιούταν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που πήρε. Επιγραμματικά να αναφέρω, όπως παράδειγμα με τη Λεβαδιά, με τη Λάρισα, με τα Γιάννενα. Είναι παιχνίδια τα οποία θα μπορούσε η ομάδα να έχει βαθμούς και να είναι τώρα να κάνει μια διαχείριση πολύ καλύτερη στο δεύτερο. Είναι μια ομάδα όμως coach που είναι ανταγωνιστική, αν εξαιρέσουμε 2-3 παιχνίδια που έγιναν από κάτω από άλλες συνθήκες, όπως παιχνίδι στην Τρίπολη με πολλά προβλήματα μεταφοράς μέχρι να πάει η ομάδα εκεί. Έχει ένα πρόσωπο πολύ ανταγωνιστικό στο πρωτάθλημα. Ναι, ψάχνουμε να βρούμε όμως μέσα από αυτό το πρόσωπο που έδειξε τι ήταν αυτό που δεν μας οδηγήσε και στο αποτέλεσμα. Παράδειγμα, υπάρχουν κάποια αρνητικά πράγματα ή ξέρω εγώ, η κατοχή της μπάλας ή τα τελειώματα όσον αφορά στην εκτέλεση. Και ξέρεις, σήμερα στο ποδόσφαιρο, όσο καλά και να παίξεις, αν δεν βάλεις την μπάλα στα δίχτυα, δεν μπορείς να πάρεις βαθμούς. Θα κοιτάξουμε λοιπόν μέσα από το υλικό που έχουμε, αλλά και με τις προσθήσεις που ήρθαν, αλλά και ενδεχομένως να έρθουν, να δώσουμε μια μεγαλύτερη όθηση στην ομάδα, να πάρουμε τους βαθμούς που θέλουμε και πιστεύω ακράδαντα θα τα καταφέρουμε. Αρκεί και μόνο ότι να είμαστε όλοι μαζί συστρατευμένοι, να έχουμε ομόνοια, ο κόσμος να γυρίσει και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο σε αυτή τη μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια που έχουμε στο δεύτερο γύρο και στο τέλος πιστεύω ότι όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε την παραμονή της ομάδας. Κότς, είναι λίγοι 11 βαθμοί που έκλεισε η ομάδα τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ λίγοι βαθμοί. Είπα πριν ότι δικαιούνται να έχει περισσότερους βαθμούς, αλλά και γενικότερα μια ομάδα με τις προδιαγραφές που έχει η Κέρκυρα είναι πραγματικά πολύ λίγοι βαθμοί αυτοί. Είναι θετικό για εσάς που γνωρίζετε ποδοσφαιριστές από την προηγούμενη θητεία, γιατί υπάρχουν. Το έχει το πλεονέκτημα η ομάδα σε Κέρκυρα αυτό, απλώς κάνει κάποιες αφαιρέσεις γενικά. Υπάρχουν όμως ποδοσφαιριστές που είχατε εσείς την προηγούμενη θητεία σας για εσάς να προσαρμοστείτε πιο γρήγορα. Όχι μόνο αυτό, αλλά ξέρεις, σε ένα προγραμματικό που γυρίζει μια ομάδα, γνωρίζει πρώτα απ' όλα την ομάδα, το στυλ που πρέπει να παίξει, την κουλτούρα της ομάδας. Η οργάνωση είναι άψογη, δηλαδή τα βοηθητικά γήπεδα, η όλη οργάνωση, η λειτουργία της ομάδας είναι άψογη όσον αφορά σε μια επαγγελματική ομάδα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι το 80% βεβαίως γνωρίζω τα χαρακτηριστικά των παιδιών, αλλά η ομάδα είναι αυτή που έχει μεγάλη σημασία και εμείς σαν ομάδα νομίζω ότι θα είμαστε καλά. Κώστα, σταθώ σε μια λέξη που είπατε, την οργάνωση. Πλέον έχετε την τύχη, να το πω έτσι απλά, ένας παίχτης δικό σας και ένας παίχτης από μια περιοχή που αγαπηθήκατε όσο κανείς εσείς στη Λάρισα, τεχνικός διευθυντής πλέον. Τον αφήσατε ποδοσφαιριστή, τον βρήκατε τεχνικό διευθυντή. Τάσος Βενέτης. Εντάξει, για τον Τάσο, τι να πούμε, ήταν σημαία για την ομάδα της Κέρκυρας. Έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια ποδόσφαιρο για το ήθος του και την προσφορά του. Εγώ είπα, θα πω κάτι άλλο που είπα και στους ποδοσφαιριστές. Ότι κοιτάξτε να δείτε ότι η Κέρκυρα δεν είναι αγνώμων. Ναι. Ένα παιδί που πρόσφερε τόσα πολλά, του δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει να είναι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε μια ομάδα Super League. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Άρα λοιπόν, όλοι θα πρέπει να φροντίζουμε, να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για την ομάδα και όταν έρθει η ώρα και ζητήσουμε κάτι από την ομάδα, αποδεδειγμένα η ομάδα αυτή θα στα δώσει. Coach, όσον αφορά το αγωνιστικό τομέα, έχετε το χρονικό περιθώριο να δώσετε ευκαιρίες στους ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να σχηματίσετε την καλύτερη γνώμη για αυτούς εν ώψη της χειμερινής μεταγραφικής περιοδίου που ξεκινάει την 1η του μήνα. Όπως είπες πριν, ότι είμαι και γνώστης όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που είναι εδώ. Το 80% του ρόστερ είναι γνωστό για μένα. Ακόμα και του Ράμ, ας πούμε, και παιδιά που δεν είδαμε εμένα, τους είχα αντιμετωπίσει και πέρσι κτλ. Θα έλεγα ότι την ξέρω την ομάδα, η ομάδα είναι καλά. Και να πω και κάτι πολύ σημαντικό, ότι η ομάδα όσον αφορά στο ρυθμό της, στη φυσική της κατάσταση, σήμερα τελειώνοντας και τα τελικά τεστ που κάναμε πάνω στην εργομέτρηση, απέδειξε ότι η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και αυτά βέβαια τα εύσημα ανήκουν και στο προκατόχωμα του προηγούμενου προπονητή. Και στον Κώστα τον Παρούση, βέβαια, που συνεχίζει και μαζί σας τον γυμναστή της ομάδας. Εννοείται, αλλά ξέρεις, ο γυμναστής πάντα ακολουθεί το πρωτόκολλο του προπονητή. Ο προπονητής δίνει το πρόγραμμα και αυτός με το δικό του τρόπο βάζει τα στοιχεία του. Coach, έχουν γίνει ήδη 3 μεταγραφές στην ομάδα. Τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα και κατά πόσο θέλετε να ενισχύσετε ακόμη περισσότερο την ομάδα ή να ανεβάσετε ποιότητα έτσι ώστε να διεκδικήσετε το στόχο της παραμονής. Κλείνοντας την Κυριακή αυτός ο κύκλος προπονήσεως που έκανε αυτή τη εβδομάδα και μέσα από τα αποτελέσματα που θα έχουμε, θα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και πόσο μπορούμε να υπολογίσουμε σε αυτή την ομάδα, σε τι ποσοστό. Για μας υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής και ένας παίκτης που έχει στηθεί η ομάδα πάνω σε αυτό, που είναι ο Τουράμ. Από τα αποτελέσματα που θα μας δείξει ο Τουράμ μέσα σε αυτή τη εβδομάδα που έρχεται, θα ξέρουμε από εκεί και πέρα για το αν θα προχωρήσουμε πάλι
θέλει να κάνουμε μια μεγάλη μεταγραφή στην επίθεση, γιατί κατά τα άλλα νομίζω ότι η ομάδα ενισχύθηκε και θα ενισχυθεί με ένα-δύο παίκτες ακόμα, όπως μου ενημερώνει και ο πρόεδρος, και ότι ψάχνει να βρει αυτούς τους παίκτες για να ενισχύσουμε την ομάδα. Αλλά ο Τουράμ είναι ένας παίκτης κλειδί για το αν, παράδειγμα, Μαρκόφσκι, ένα στυλ Μαρκόφσκι, θα ψάξουμε να βρούμε για να τον αντικαταστήσουμε. Αλλά ο Τουράμ, ο καλός Τουράμ, είναι πραγματικά πολυτέλεια. Coach, μια γνώμη για τη μάχη της παραμονής που θα δοθεί στο δεύτερο γύρο με τις ομάδες τις οποίες πάνω κάτω τις γνωρίζετε όλες. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η Κέρκυρα θα πρέπει και θα μείνει στην κατηγορία. Τώρα που εκεί και πέρα όλα παίζονται. Ξέρουμε εξάλλως τι ποδόσφαιρο παίζουμε, με την νοοτροπία και τι γίνεται στη Super League. Αλλά αυτό που εγώ μέσα μου πηγάζει και αυτό προσπαθώ να μεταφέρω και στα παιδιά, ότι ό,τι και να γίνει, εμείς θα μείνουμε στην κατηγορία. Και θα πρέπει να το πιστέψουμε ακράδαντα όλοι και πρώτος απ' όλους να δείξει ο κόσμος ότι και αυτός είναι κοντά στην ομάδα και θα μας βοηθήσει στην προσπάθεια που κάνουμε. Ακούγονται ότι οι υπόλοιπες ομάδες με το ίδιο στόχο με τις Κέρκυρες θα ενισχυθούν πάρα πολύ στον μεταγραφικό τομέα. Θεωρείτε ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στο δεύτερο γύρο, η ενίσχυση των ομάδων? Το Δεκέμβρη. Εγώ στα 40 χρόνια που είμαι στο ποδόσφαιρο, 19-20 σαν ποδοσφαιριστής και άλλα 20 σαν προπονητής, είμαι διατέλεσα προπονητής σε 19 ομάδες με την Κέρκυρα. Το Δεκέμβρη δύσκολα να πεις ότι θα ενισχυθεί σε ένα-δύο παίκτες. Το θέμα είναι ομάδα. Εμείς λοιπόν, ομάδα να φτιάξουμε, να βρούμε το δικό μας στυλ, τι χρειαζόμαστε για να πάρουμε τους 18-20 πόντους που χρειαζόμαστε στο δεύτερο γύρο, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Καλοκαίρι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε πάνω σε αυτό που λες. Οι ποδοσφαιριστές έχουν εκδηλώσει πολλές φορές, έχουν εκφράσει το παράπονο τους ότι στηρίζονται από το φύλαθλο κόσμο. Εσείς τι μήνυμα θέλετε να στείλετε εν ώψη της νέας προσπάθειας που ξεκινάει από εδώ και πέρα? Εγώ θέλω να υπενθυμίσω, γιατί είμαι και εγώ, όπως είπες πριν για την πρώην ομάδα μου, ότι είμαι ένας άνθρωπος από την επαρχία, από εκεί ξεκίνησα, ότι είναι ένα πολιτιστικό γεγονός αυτό για την επαρχία και ιδιαίτερα για το νησί μας, για την Κέρκυρα. Η ομάδα είναι πραγματικά ένα πολιτιστικό γεγονός. Έλα να το στηρίξουμε, γιατί το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη με την έννοια ότι ακούγεται παντού η ομάδα μας. Διαφημίζεται το νησί. Πλάνα γίνονται, κόσμος έρχεται, ομάδες. Θα πρέπει να μείνει η ομάδα, γιατί πραγματικά είναι. Είναι και τιμή για το νησί της Κέρκυρας να έχει ομάδα στην κορυφαία κατηγορία. Ακριβώς, αλλά όπως είπα και πριν, είναι ένα πολιτιστικό γεγονός. Κότσε, καλή επιτυχία να έχετε στο δύσκολο έργο σας και πραγματικά είμαστε όλοι αισιόδοξοι ότι κάτω από τη δική σας καθοδήγηση θα τα καταφέρει. Να είστε καλά. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ.